Το αντικείμενο λοιπόν της σημερινής δοκιμασίας είναι το κραγιόν. Λέω, τέλεια, το έχουμε. Θα είναι κάτι απλό. Θα πρέπει να το αναδείξουμε. Θα πρέπει να παίξουμε με αυτό. Θα είναι κάτι σαν πορτρέτο. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Είναι απαραίτητο εργαλείο για μια γυναίκα, για την αυτοπεποίθησή μας, αλλά και ένα εργαλείο απέναντι στους άντρες, στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θα σας μιλήσει η Marketing Director της Dust & Cream, η κυρία Ολυμπία Τζιμαράκα. Καλησπέρα, κορίτσια. Χαίρομαι πολύ. Σήμερα θα μιλήσουμε στον κόσμο για το Matte Liquid Lipstick της Dust & Cream. Πρόκειται για ένα κραγιό σταθερό, μακράς διάρκειας. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να κάνουμε τα γυρίσματα της νέας καμπάνιας, για τα χρώματα της νέας σεζόν. Εσείς θα είστε τα πρόσωπα αυτής της καμπάνιας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι θα είμαστε τα πρόσωπα της νέας καμπάνιας της Dust & Cream και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Φυσικά, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τον φωτογράφο μας που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι ο Φρέντι Φόκενμπερι. Ο Φρέντι έχει ζήσει χρόνια στην Αμερική. Όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα και αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε, έφεραν καινούριο αέρα στην ελληνική αγορά. Είσαστε πάρα πολύ τυχερές που σήμερα θα δουλέψει μαζί σας. Και θα τον αφήσουμε να μας πει τι ακριβώς θέλει σήμερα για το κόνσεπτ αυτό. Θα είναι μια σκυταλοδρομία φιλιών. Θα φιλιέστε με, πιστεύω, κάποιον άντρα. Και θα αλλάζει. Και ελπίζουμε να μην φεύγει το κραγιόν. Να είσαι καλά. Προστατείς. Όχι απλά έχω χάσει τη γη κατά το πόδι μου. Τέλος, δεν το κάνω. Πρέπει λοιπόν να αποδείξετε ότι το κραγιόν είναι διαρκείας. Στην κυριολεξία. Έχετε κάποιες κοκκινήσει. Γιατί κοκκίνησες? Νομίζω. Δεν είναι μόνο. Έχουν κοκκινήσει. Κάποιες έχουν μείνει, δεν μιλάνε, δεν κινούνται. Δεν έχω έρθει γι' αυτό το λόγο. Είχα στο μυαλό μου ότι θα πω ότι μπορεί και να αποχωρούσα. Εννοείται ότι αν δεν το έκανα θα έπρεπε να φύγω. Ευελίνα, έχεις γίνει σαν μπατζάρι. Έχουν αγόρια οι περισσότερες. Πρέπει να φιλήσουμε για να αποδείξουμε ότι το κραγιόν δεν φεύγει. Φυσικά, πώς αλλιώς θα αποδείξουμε. Αλλιώς τι θα γίνει. Δεν με ένοιαζε εμένα, το έκανα έτσι, για τηλεοπτικούς λόγους. Να το παίξω λίγο δύσκολο. Έχουμε και οικογένεια έξω, τι να πω. Είσαστε έτοιμες τώρα για όλο αυτό? Πώς σας φαίνεται σαν κόνσεπτ, ρε κοριτσιά? Τέλειο, το καλύτερο. Δηλαδή, γυναίκες κραγιόν. Όχι, ωραία. Γιατί θα μας εκπροσωπήσει σήμερα. Η ειρήνη. Γιατί άλλες θα φύγετε και θα αφήσουμε την Ερμίδου μόνο. Πάω κι εγώ. Λοιπόν, κοριτσιά, γυναίκες κραγιόν, γυναικείο θέμα, θηλυκό θέμα. Είσαστε πάρα πολύ τυχερές. Είσαστε έτοιμες? Ναι. Ωραία, άντε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, κοριτσιά. Ναι, εγώ στο στόμα δεν πειλάω, το ξεκαθάρισα. Τι λέει, δεν δοκιμάσαι, εγώ στο στόμα δεν πειλάω κανέναν, ούτε καν. Δεν παίζει, δεν παίζει. Μπλάκα, τι λες τώρα. Πώς θα είναι η φωτογραφία και εγώ, τι φωτογραφία, αφού είναι φωτογράφηση. Μήπως εννοείς το τέτοιο. Φιλάμε, φωτογραφία, πώς θα γίνεται. Θα φαίνεται και καλά να σου κάνω έτσι. Και καλά και να κοιτάω την κάμερα. Ξέρεις, ναι, το λέω. Θα έχουμε θέμα. Πώς φιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω άνετα, ούτε το να με δει ο πατέρας μου να φιλιέμαι έντονα με κάποιον, ούτε το να με δει το αγόρι μου να φιλιέμαι έντονα με κάποιον. Θα νιώσει άβολα, θα νιώσει ότι δεν τον εκτιμώ εκείνη τη στιγμή. Ξέρω, είναι για κάτι επαγγελματικό, αλλά το φιλί είναι φιλί. Γλωσσόφιλα. Όχι, δεν είναι για μένα. Θέλεις γλωσσόφιλα, δηλαδή. Όχι, όχι, αυτό είναι το θέμα. Κάποιες μάλλον νομίζουν ότι είναι γλωσσόφυλλα. Μόνο εσύ νομίζεις. Ποιες είναι οι κατεφαλιά. Εσύ μιλάς ως δικηγόρος. Πες. Παιδιά, όχι, εγώ δεν το σκέφτηκα αυτό. Εσύ θα κάνεις γλωσσόφυλλο. Όχι. Εσύ. Γιατί μπορείς. Εγώ λέω να δοκιμάσουμε πολλά κραγιόν. Όχι μόνο το κόκκινο. Του να φιλήσουμε κάποιον άγνωστο, τάξη. Δεν με απασχολεί. Είναι μια δουλειά, έπρεπε να γίνει και τέλος. Ήθελα απλά να ξεκινήσω για να κάνω την πρώτη μου λήψη μαζί του.